αποτελεί μεγάλη τιμή για το Ινστιτούτο Νίκος Φουλατζάς η αποδοχή εκ μέρους του καθηγητή Anwar Sheikh της πρόσκλησής μας να δώσει τη σημερινή διάλεξη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε επίσης τη χθεσινή του ομιλία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κορυφώνεται την Παρασκευή με την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Θα πω όμως ότι για μας είναι ιδιαίτερη τιμή που ο Anwar Sheikh έχει δέχτηκε την πρόσκλησή μας να μιλήσει στη σημερινή εκδήλωση. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, γιατί η σημερινή εκδήλωση ήταν δική της ιδέα και πραγματοποιήθηκε μετά από δική της πρωτοβουλία. Εκτιμώντας αυτή τη συγκεκριμένη συνεισφορά της, θεωρήσαμε ότι με δεδομένη και τη μακρόχρονη γνωριμία της με τον ομιλητή, είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για την παρουσίαση του ίδιου και του έργου του. Πριν της δώσω το λόγο και προκειμένου να την απαλλάξω από το βάρος παράθεσης επιπλέον επιμέρους στοιχείων, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ πολύ πολύ σύντομα σε ελάχιστες από τις πάμπολες σχετικές πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, στον τύπο, σε εξειδικευμένα περιοδικά και σε ειδικές εκδόσεις, καθώς και εν συντομία στο δελτίο τύπου της σημερινής εκδήλωσης. Ο Anwar Sheikh, λοιπόν, διδάσκει εδώ και πάνω από 30 χρόνια στο περίφημο New School of Social Research της Νέας Υόρκης. Είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους ετερόδοξους οικονομολόγους του κόσμου. Δηλαδή, εκείνους και εκείνες που δεν ανήκουν στον κυρίαρχο ή ορθόδοξο ή συμβατικό ρεύμα της οικονομικής επιστήμης, αυτό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου και αποτελεί το υπόβαθρο των προβλέψεων και των προτάσεων πολιτικής διεθνών οργανισμών, ορισμένους εκ των οποίων όλοι και όλες στην Ελλάδα, και μάλιστα κάποιοι εδώ που είναι και στο Υπουργικό Συμβούλιο, γνωρίζουμε πολύ καλά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, του Eurogroup, αλλά και των τεχνικών κλιμακίων που ασκούν την τροϊκανή επιτροπία στα διάφορα υπουργεία. Λοιπόν, κάποιος θυμός, ο θυμός τέλος πάντων που έχω, δεν μου επιτρέπει να εκφράσω θετικά την έννοια της ετεροδοξίας στην οικονομική ανάλυση, αλλά είναι βέβαιο ότι η ομιλία που ακολουθεί θα είναι ένα σαφές παράδειγμα για την πλήρη κατανόησή του. Σύμφωνα με τα αλλιεύματά μας στο διαδίκτυο, ο φιλοξενούμενός μας έχει συγγράψει πάνω από 70 άρθρα. Διάβασα αυτό που οι Αμερικανοί λένε over 6 dozen, και 3 βιβλία, στα οποία πρέπει να προσθεθεί το πρόσφατα εκδοθέν από το Oxford University Press Capitalism, Competition, Conflict, Crisis, Καπιταλισμός, Ανταγωνισμός, Σύγκρουση, Κρίσης, που αποτελεί το magnus opus του συγγραφέα. Κατά τη γνώμη μου, το Ινστιτούτο Νίκος Φουλατζάς πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά την έκδοση στα ελληνικά αυτού του μνημειώδου έργου. Είπα όμως πολλά και ήρθε η ώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντωνοπούλου. Ας κάνω όμως μια τελευταία αναφορά στον Anwar Sheikh, η οποία έχει σχέση τόσο με την επιστημοσύνη όσο και με την προσωπικότητά του. Ήταν από τους λίγους, αν όχι ο μόνος επιφανής οικονομολόγος, που πρόβλεψε τη συστημική κρίση του 2008, αλλά και ένας από τους 300 οικονομολόγους που το Φεβρουάριο του 2015 είχαν συνυπογράψει μια διεθνή έκκληση που ζητούσε από τους δανειστές της Ελλάδας να σεβαστούν την απόφαση του ελληνικού λαού και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις
με καλή πίστη με τη νέα ελληνική κυβέρνηση για να λυθεί το πρόβλημα του χρέους. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.